Είμαστε στο ίδιο θέμα. Ήδη έχουμε συνδεθεί με τον Υπουργό Εργασίας. Κύριε Κούσο, καλησπέρα. Τώρα, υπάρχει οποιαδήποτε ελπίδα στον ένα μήνα και κάτι που μένει μέχρι να φύγετε από το Υπουργείο να αλλάξει κάτι στο κομμάτι αυτό, με δεδομένη και την δήλωσή σας στη σημερινή ότι είστε υπέρ της σταδιακής επαναφοράς της ΣΑΤΑ, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Όπως έχω πει επανειλημμένα, οι εξελίξεις όπως έχουν διαμορφωθεί με τις εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις των κοινωνικών εταίρων, τα στενά χρονικά περιθώρια τα οποία απομένουν μέχρι και την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη νέα κυβέρνηση, δεν είναι και η καλύτερη ιονή για να μπορούμε να ευελπιστούμε σε σύντομη επίλυση ενός σοβαρού θέματος όπως έχει εξελιχθεί. Και πρέπει να πω ότι είναι μία δυσάρεστη αρνητική εξέλιξη η παναπεργία η οποία έχει προκηρυχθεί σε μία περίοδο που θα έπρεπε όλοι ανεξαίρετα η κοινωνική εταίρη και η κυβέρνηση να προστατεύσουμε την εργασιακή ειρήνη. Είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο σε αχαρτογράφητα οικονομικά νερά λόγω των εξελίξεων της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και αφού έχουμε περάσει, όπως είναι γνωστό, όλα εκείνα τα προβλήματα του 2013, της πανδημίας του κορονοϊού και οδηγούμαστε σε μια αβέβαιη οικονομική κατάσταση. Κατανοητό. Θα επιχειρήσετε να δώσετε μεσολαβητική πρόταση, κύριε Υπουργέ, πριν φύγετε? Έχω συνεχίσει τις επαφές μου και μετά τις 12 του μήνα, όπως είναι γνωστό, δυστυχώς οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων παρέμειναν αμετακίνητες, ούτως ώστε δεν μου δίνεται η δυνατότητα να υποβάλω μεσολαβητική πρόταση. Για να υποβάλει ο Υπουργός Εργασίας μια μεσολαβητική πρόταση, θα πρέπει να υπάρχει έστω και μικρή πιθανότητα ή δυνατότητα να γίνει αποδεκτή. Ναι, θα τους ξανακαλέσετε στο τραπέζι για να εξετάσετε αυτό το ενδεχόμενο ή όχι? Αυτό θα έχει σημασία και θα το αξιολογήσω με τις επαφές που θα έχω, γιατί συνεχίζω να έχω. Ναι, γιατί μπορεί επαφές να ήταν σήμερα 3 ώρες, αύριο να είναι 12 ώρες και μεθαύριο 24 ώρες η απεργία. Ευελπιστώ και νομίζω τα μηνύματα που έχω είναι ότι δεν θα προχωρήσουν με κλιμάκωση των μέτρων πριν τις εκλογές. Θεωρώ ότι οι διαφορές δεν λύνονται με απεργίες, λύνονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και πρέπει για απολωστή φορά να τονίσω ότι η κυβέρνηση είναι εκεί για να βοηθήσει τις δύο πλευρές να καταλήξουν. Δεν έχουμε την νομική αρμοδιότητα και εξουσιοδότηση να επιβάλλουμε την οποιαδήποτε συμφωνία. Αυτό αφορά καθαρά τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις εργοδοτικές. Εμείς είμαστε εκεί για να υποβοηθήσουμε και είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε. Οπότε θα συνεχίσω να έχω επαφές με τους κοινωνικούς εταίρους και αν διαφανεί ότι υπάρχει πιθανότητα για να συνεχίσουμε τον διάλογο, με βεβαιότητα θα το πράξουμε. Θα αναμένουμε να δούμε τι θα αλλάξει, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.